Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Βασίλη Παναγιωτίδη, ο οποίος παρακολουθεί, το θέμα των σεισμών στο Άγιο Όρος μετά από σύσκεψη που συγκάλεσε ο Κώστας Γιουλέκας με τους σεισμολόγους. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, περιμένουμε και εμείς από στιγμή σε στιγμή, περίπου στις 2.30 ώρα να ξεκινήσει η σύσκεψη που συγκάλεσε, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός για θέματα Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γιουλέκας, σχετικά με τους σεισμούς που έχουν παρατηρηθεί και έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στο Άγιο Όρος. Τρεις σεισμολόγοι θα βρεθούν εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για να συζητήσουν, για να δώσουν κάποια στοιχεία στον Υπουργό και να δουν αν τυχόν υπάρχουν έτσι ανησυχίες σχετικά με το ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή του Άγιου Όρους και φυσικά τι έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Χριστίνα, περιμένουμε και εμείς, δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η σύσκεψη, οπότε και εμείς αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί. Και να δούμε και αν συμφωνούν. Υπολογίζουμε ότι θα κρατήσει αυτή η σύσκεψη περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά για να γίνει αυτή η ενημέρωση που έχει ζητήσει ο κ. Γιουλέκας από τους σεισμολόγους. Και από εκεί πέρα, όταν ολοκληρωθεί πλέον, να μας ενημερώσουν και εμάς για το τι έχει υποθεί μέσα στη σύσκεψη. Πολύ ωραία. Όλα τα νεότερα στην εκπομπή της Βάσου Σανουλίδου μετά τις 3.30. Όμως, Βασίλη, ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Δύο είναι τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Το ένα είναι αν υπάρχει περίπτωση, βλέπουν και για σεισμό 6 Ρίχτερ, για τον οποίο είχε μιλήσει κάποια στιγμή ο Κώστας Παπαζάχος. Και το δεύτερο είναι εάν υπάρχουν μονές που μπορεί να έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα από τέτοιο σεισμό. Και τα δύο σημεία, αλλά είναι σημαντικά. Είναι ζητήματα. Ναι. Είναι ζητήματα σοβαρά, τα οποία θα υποθούν λογικά στη σύσκεψη και φυσικά προβληματίζει τους επιστήμονες και τους σεισμολόγους το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς στην τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Άγιου Όρους. Ο τελευταίος, μάλιστα, ο μεγαλύτερος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής ήταν 4,6 από ό,τι θυμάμαι. Όμως αυτό που προβληματίζει τους σεισμολόγους είναι το γεγονός ότι μπορεί να μην είναι αυτοί οι κύριοι σεισμοί, να μην είναι ο κύριος σεισμός, αλλά να υπάρξει κάποιος μεγαλύτερος που μπορεί να φτάνει, όπως είπαν και οι ίδιοι, τα 6 Ρίχτερ. Γι' αυτό και μάλιστα είναι σε επαγρύπνηση αυτή τη στιγμή για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν τυχόν υπάρξει κάποιο τέτοιο θέμα. Και από εκεί πέρα, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, για το τι συμβαίνει με τις μονές, αν είναι εντάξει τα κτίρια τα οποία στεγάζονται οι μοναχοί και φυσικά να δούμε από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει. Πάντως, Βασίλη, η αλήθεια είναι ότι κινητοποιήθηκε γέρος ο κύριος Γιουλέκας και αυτό μας ευχαριστεί με την έννοια ότι ίσως μπορούμε να προλάβουμε εάν ομιγέννητο συμβεί κάτι.